Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι απεργίες που έχουν λάβει πλέον δραματικές διαστάσεις και θέτουν σε δοκιμασία το κοινωνικό σύνολο θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Antenna TV, το κύριο θέμα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου που συνέρχεται στις 2 το μεσημέρι υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σε μια ίστατη προσπάθεια να βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση και να σταματήσουν οι απεργίες, ο Πρωθυπουργός δέχθηκε διαδοχικά τα προεδρία της ΟΤΟΕ, της ΓΕΣΕΕ, της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και της ΑΔΔΗ. Η απάντηση του Πρωθυπουργού με την συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ΓΕΣΕΕ απέβει άκαρπη αν ελπίδες για λύση της απεργίας άφησαν οι συνομιλίες με το Προεδρείο των Τραπεζοϋπαλλήλων. Ελπίδες που όμως τελικά διαψεύστηκαν μετά την απόφαση της ΟΤΟΕ να συμμετάσχει ενεργά στην 48ωρη απεργία που κήρυξαν από κοινού για σήμερα και αύριο η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν στη 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ, ο κ. Κανελόπουλος τόνισε ότι η Συνομοσπονδία κατέθεσε μια νέα πρόταση για δεκαήμερη αναβολή της συζητήσεως του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή και την συνεισφορά των εργαζομένων με 3 ημερομίσθια το έτος για να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα των ταμείων. Διαπιστώθηκε μια διαφωνία πάνω στη συγκεκριμένη πρόταση. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, κ. Λάμπρος Κανελόπουλος, τόνισε ότι η ΓΕΣΕΕ θα συνεχίσει τις απεργιακές της κινητοποιήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του είπε ότι είχε ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ, πριν όμως το νομοσχέδιο δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο, γιατί όπως είπε, κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με το τεράστιο αυτό θέμα και τόνισε ότι η κυβέρνηση εγγυάται τις κατώτατες συντάξεις εκεί που τις βρήκε. Η αύξηση αυτής της κατώτατης σύνταξης θα γίνεται εφ' εξής με βάση την αύξηση του εργαζόμενου. Διότι δεν είναι λογικό ο συνταξιούχος να παίρνει μεγαλύτερη αύξηση από τον εργαζόμενο. Μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τη ΓΕΣΕΕ, ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με το Προεδρείο της ΟΤΟΕ, τις οποίες ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας έκρινε καταρχήν ως ενδιαφέρουσες. Υπάρχει μια διαφορετική άποψη από πλευράς του κ. Πρόεδρου, που θα σας πει ο ίδιος, και της κυβερνήσεως γενικότερα. Και έτσι, επειδή υπήρξε και αυτή η εξέλιξη γύρω από το θέμα του ορίου ηλικίας με τα 25 συν 7, το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι ότι θα συγκαλέσουμε τα όργανα διοίκησης στο ΤΟΕ για να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα της συνάντησης και να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε ότι θα επισπευστεί η δημιουργία της Επιτροπής, η οποία θα μελετήσει το ζήτημα του κλαδικού ταμείου στον τραπεζικό χώρο. Δεσμεύτηκε ότι οι νεοσερχόμενοι υπάλληλοι δεν θα εισταχθούν στο σύστημα ασφάλισης του ΙΚΑ και ζήτησε από τους τραπεζοϋπαλλήλους να συνεκτιμήσουν και αυτοί με αίσθημα ευθύνης, το οποίο δεν έχω καμία αμφιβολία προσέχουν, την πραγματική ανάγκη η οποία υπαγορεύει αυτή την πολιτική στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. Θέλω να καταλάβουν και τραπεζοϋπάλληλοι και ολόκληρος ο ελληνικός λαός ότι δεν είναι σε καμιά κυβέρνηση και στη δική μας ιδιαίτερα ευχάριστο το να παίρνει μέτρα τέτοια, αλλά τα επιβάλλει η αδύρυτος ανάγκη των πραγμάτων. Χωρίς αποτέλεσμα έληξαν και οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τις διοικήσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και της ΑΔΔΗ. Αμέσως μετά τη συνάντησή του με το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ δεν έχουν κανέναν λόγο να απεργούν και ότι το μόνο αντικείμενο της απεργίας τους είναι να ασκήσουν πίεση ώστε να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης. Αλλά όπως είπε, στην Ελλάδα υπάρχουν και νόμοι και δικαστικές αποφάσεις που θα εφαρμοστούν. Από την πλευρά της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο Πρόεδρος της δήλωσε ότι δεν βρέθηκε σημείο επαφής, άρα θα συνεχιστεί η απεργία, η οποία μπορεί μεν να δημιουργεί προβλήματα, αλλά είναι πράξη ανάγκης. Ακάρπη απέβηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ΑΔΔΗ. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι στην Ελλάδα η συνταξιοδότηση είναι πολύ πρόωρη, πράγμα παράδεκτο. Και ο κύριος γιατράς είπε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μετά τις άκαρπες συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους συνδικαλιστές, αρχίζει σήμερα η δεύτερη μέσα σε μία εβδομάδα 48ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει από κοινού η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ. Η 48ωρη απεργία συνοδεύεται από περιφερειακά συλλαλητήρια. Έτσι, στην Αθήνα δεν θα συγκεντρωθούν μόνο εργαζόμενοι από το Λεκανοπέδιο, αλλά και από τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη θα μετάσχουν οι εργαζόμενοι από τη Μακεδονία και τη Θράκη, στα Ιωάννινα από την Ήπειρο και το Ιόνιο και στο Ηράκλειο από όλη την Κρήτη. Συνεχίζουν λοιπόν να απεργούν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στα ΕΛΤΑ, στον ΟΤΕ, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα τρένα, στο ΕΚΑΒ και στο ΙΚΑ. Να τονίσουμε ότι στην απεργία της ΑΔΔ θα μετάσχουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΙΣΑΠ και τα πράσινα λεωφορεία. Χωρίς αστικά λεωφορεία η Αθήνα την Τετάρτη από τις 10 το πρωί ως 4 το απόγευμα και ολόκληρο το 24ωρο την Πέμπτη. Στάσεις εργασίας και στα τρόλεϊ την Τετάρτη από τις 5 έως 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Την Παρασκευή, η μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, θα κλείσουν όλα τα αεροδρόμια της χώρας από την 24ωρη απεργία των ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας. Παράνομη κηρύχθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Εάν όμως η απεργία συνεχιστεί, το δικαστήριο θα επιβάλει χρηματική ποινή 100.000 δραχμών και πρόσωπο κράτηση 3 μηνών στον πρόεδρο και στο γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας.
Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα αποτείλει από την Παρασκευή νόμο του κράτους. Χθες το απόγευμα το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής του κατά πλειοψηφία. Στη μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκεσε 7 συνολικά ώρες, συνεχίστηκαν οι αντιγκλήσεις μεταξύ κυβερνήσεως και κομμάτων της αντιπολιτεύσεως. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα επί των άρθρων του νομοσχεδίου. Εναντίον των ρυθμίσεων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου τάχθηκε ο συνασπισμός της αριστεράς. Συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνασπισμού και ασχολήθηκε με την εξέταση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μετά τη διόγκωση του απεργιακού κύματος, ενώ στη Βουλή προχωράει η συζήτηση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Με δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο κύριος Κύρκος επέριψε την ευθύνη για την κοινωνική ένταση στην κυβέρνηση. Έσπευσε δε να προσθέσει ότι για το συνασπισμό το βασικό είναι να μην μπει χέρι στις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων και η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι συντάξεις αυτές θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα και θα αναπροσαρμόζονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κύρκος θα ζητήσει αύριο να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ενώ προηγουμένως θα μεσολαβήσει συνάντηση της ηγεσίας του συνασπισμού με αντιπροσωπεία της ΓΕΣΕ. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες που διαθέτουμε, ο συνασπισμός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ενώ δεν θέτει και θέμα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Στρατιωτικά οχήματα θα δρομολογηθούν σήμερα κατά την ώρα της τάσης εργασίας των εργαζομένων στην ΕΑΣ σε 25 ειδικές γραμμές που παρουσιάζουν αυξημένη επιβατική κίνηση. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί τα οχήματα να κινηθούν στις γραμμές αυτές από τις 10.30 το πρωί ως τις 4.30 το απόγευμα και την Πέμπτη από τις 5 το πρωί μέχρι τις 9 και από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα και επίσης από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ. Παρατείνεται ως τις 5 Οκτωβρίου η καταβολή του ΦΠΑ και των λοιπόν φορολογικών υποχρεώσεων που η προθεσμία τους λήγει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν θα υπάρξουν προσαυξήσεις ή πρόστιμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αντώνης Σαμαράς, θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Τούρκο ομολογό του Άλι Μποζέρ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με ελληνική διπλωματική πηγή, ο κ. Σαμαράς θα επισημάνει στον κ. Μποζέρ ότι η πρόοδος στο Κυπριακό είναι η ρεαλιστική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για διμερείς επαφές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, υποσχέθηκε απόψε να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της χώρας, τον Κούτοζάλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι θα συνεργαστεί στενά με το Κογκρέσο ώστε η Τουρκία να λάβει το επόμενο έτος τη θεωρητική βοήθεια που δικαιούται. Ο πρόεδρος Bush ευχαρίστησε τον Κούτοζάλ για τη στάση της χώρας του στην κρίση στον Περσικό, λέγοντας πως θα αποζημιωθεί για την ζημία που υπέστη λόγω του οικονομικού εμπάργκο κατά του Ιράκ. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανακοίνωσε απόψε ότι στο κατεχόμενο Κουβέιτ βρίσκονται σήμερα 430.000 Ιρακινοί στρατιώτες, 70.000 δηλαδή περισσότεροι από την περασμένη εβδομάδα. Ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών, Έντβαρντ Σεβαρνάντζε, μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προειδοποίησε ότι η κρίση στο Περσικό μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Τόνισε όμως ταυτόχρονα ότι ο ΟΗΕ έχει τη δύναμη να καταστήλει στρατιωτικά τρομοκρατικές ενέργειες όπως αυτή που διέπραξε το Ιράκ τη Μαύρη Πέμπτη, στις 2 Αυγούστου δηλαδή, εισβάλλοντας το Κουβέιτ. Από στιγμή σε στιγμή, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να εγκρίνει την ενίσχυση του εμπάργου που έχει επιβληθεί στο Ιράκ και με αεροπορικό αποκλεισμό. Η απεσιοδοξία που μοιάζει να επικρατεί διεθνώς για την πιθανότητα επίλυσης της κρίσης στον Περσικό με ειρηνικά μέσα εκφράστηκε και στις διεθνείς χρηματαγορές. Η τιμή του χρυσού στο Χονγκ Κονγκ έφτασε τα 15 δολάρια η ουγγιά, του πετρελαίου σχεδόν 40 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 14 μηνών. Ο πρόεδρος της Συρίας, Χαφέζ Αλ-Άσαντ, επέστρεψε σήμερα στη Δαμασκό από την Τεχεράνη, χωρίς να έχει κατορθώσει να πείσει την Ιρανική ηγεσία να σταματήσει τις προμήθειες τροφίμων στο γειτονικό Ιράκ. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στο Σύρο πρόεδρο ανέφεραν ότι εξασφάλισε την υπόσχεση της Τεχεράνης να μην αγοράζει Ιρακινό πετρέλαιο και να μην βοηθήσει τη Βαγδάτη να το εξάγει μέσω περσικών πετρελαιαγωγών. Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα 76 λεπτών του Ιρακινού Προέδρου Σαντάμ Χωσέιν παρέδωσε στο Αμερικανικό State Department ο Ιρακινός πρέσβης στη Ουάσιγκτον. Πιο πλούσιο γίνεται το νέο πρόγραμμα του Antenna TV, το οποίο παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εσείς τι βλέπετε, τηλεόραση ή αντένα? Δεν χρειάζεται καν ερώτημα. Τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των διαφημιστών μας το μεσημέρι στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε η πρώτη επίσημη προβολή δειγμάτων του προγράμματος του Antenna TV για το μήνα Οκτώβριο και για όλο το χειμώνα, απέδειξαν ότι οι ηθήνοντες του σταθμού μας παραμένουν πιστοί στην υπόσχεση που έδωσαν στα εκατομμύρια των θεατών μας για καλό, ποιοτικό πρόγραμμα και σωστή ενημέρωση.
Στο γεύμα εργασίας παρόντα επιτελικά στελέχη του Αντένα. Ευκαιρία για συζήτηση και μια ευχάριστη ανάπαυλα στην κοπιαστική ημέρα. Όπως ανέφερε σε σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος του Αντένα TV, κ. Μήνος Κυριακού. Μια εικόνα αντιπροσωπεύει χίλιες λέξεις. Και οι εικόνες μίλησαν από μόνες τους. Το νέο πρόγραμμα του Αντένα TV είναι πλήρες. Δίνεται έμφαση στην ελληνική παραγωγή, στην ψυχαγωγία των παιδιών που θα αγαπήσουν τους νέους τηλεοπτικούς ήρωές τους. Προσφέρει ξένες υπερπαραγωγές, ταινίες που διακρίθηκαν, έχει δράση, σπορ, περιπέτεια, χιούμορ, φέρνει όλο τον κόσμο στην Ελλάδα μέσω των ειδήσεων και φροντίζει ώστε να μην κουράζει τους θεατές με επαναλήψεις. Ακόμη και οι περιλήψεις των προγράμματών μας, τα τρέιλερς, φτιάχτηκαν με τόση επιμέλεια που μικροί και μεγάλοι θα τα προσμένουν. Καλό χειμώνα, καλή διασκέδαση. Και μην ξεχνάτε. Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη Αλέξη Ζορμπάς, διασκευασμένο σε μπαλέτο, θα παρουσιαστεί σήμερα και αύριο στο Ηρώδιο σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη από το Ballet Theater de l'Est της Πολωνίας. Για την παράσταση μίλησαν σε συνέντευξη τύπου ο σκηνοθέτης, παραγωγός και χορογράφος Λόρκα Μασίν και ο ενδυματολόγος Νίκος. Σύμβολο της ατομικής ελευθερίας και της αγάπης για τη ζωή, ο Ζορμπάς γνώρισε και σαν ταινία και σαν μπαλέτο στις δύο παραστάσεις του, το 88 και το 90, στην αρένα της Βερόνας, μεγάλη επιτυχία. Πρώτα έμαθα τη γλώσσα του ελληνικού χορού από τους χορούς στις ταβέρνες και μετά ασχολήθηκα με το Ζορμπά, είπε ο διάσημος χορογράφος Λόρκα Μασίν. Στην παράσταση κάνουμε μια απόδοση του διηγήματος του Καζαντζάκη μέσα από ένα χοροδιακό έργο με πολλά βυζαντινά στοιχεία. Αυτή η συνεργασία ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια, όταν ο Λόρκα Μασίν ήταν σε μια μεγάλη στιγμή της καριέρας. Χρησιμοποίησα περισσότερο τα χρώματα, οι φυσικές ύλες, πάρα πολύ το λινό και συγχρόνως χρησιμοποίησα τα χρώματα του φθινοπόρου που έχει η Ελλάδα. Την πρώτη παράσταση θα διευθύνει ο Μίκης Θεοδωράκης, ενώ τη δεύτερη ο Λουκάς Καρυτινός. Ελαφρά κάμψη σημείωσε σήμερα το δολάριο στις ξένες σηματαγορές, ενώ η χθεσινή άνοδος της τιμής του πετρελαίου όθησε το χρυσό και πάλι σε επίπεδα άνω των 400 δολαρίων η ουγγιά και έφτασε στα 403 στο Λονδίνο και στα 402,5 στη Ζυρίχη. Στο Τόκιο το δολάριο έκλεισε στα 136,70 γιεν, στη Φραγκφούρτη στα 1,56 δεκαμάρκα, στο Παρίσι στα 5,2260 ιταλικά φράγκα, στη Ζυρίχη στα 1,2960 ελβετικά φράγκα, στη Νέα Υόρκη λίγο πριν από το κλείσιμο στα 1,5615 μάρκα, ενώ στο Λονδίνο η στερλίνα έκλεισε στα 1,8840 δολάρια. Ο Άρης δίνοντας απόψε το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη κέρδισε τη Γιουγκοσλαβική Τσιμπόνα με 88-82 ημίχρονο 56-33. Με την ομάδα του Άρη δεν αγωνίστηκε ο Νίκος Γκάλης λόγω ενός ελαφρύ τραυματισμού του. Άνοιξε σήμερα η αυλαία των ευρωπαϊκών κυπέλων στο μπάσκετ για τις ελληνικές ομάδες. Την πρώτη νικήτρια εμφάνιση έκανε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη νίκη που ήθελε απόψε στο κλειστό της Λεωφόρου επί της τσεχοσλοβακικής Σπάρτα Πράγας με 72-64 για την πρώτη φάση του κυπέλλου Κόρατς. Θα ταξιδέψει όμως στην Πράγα την επόμενη εβδομάδα για τη ρεβάνς με συγκρατημένη αισιοδοξία. Στο 38ο λεπτό οι παίκτες του Χρήστου Ιορδανίδη εξασφάλισαν την επιθυμητή διαφορά των 16 πόντων. Το σκορ ήταν 72-56. Όμως οι άγνωστοι Τσέχοι πέτυχαν στα δύο τελευταία λεπτά 8 πόντους και μείωσαν έτσι σε 72-64 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.